Με την μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στον κόσμο στο Βερολίνο να επιστρέφει στα επίπεδα προ-πανδημίας, η κριτική απόβαση είναι δεδομένη, μιας και τα μηνύματα είναι άκρος αισιόδοξα για το νησί μας. Η ζήτηση, οι αυξητικές πορείες της ζήτησης είναι τέτοιες, όπου αισιοδοξούμε ότι θα είναι ίσως η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό. Αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού μαζί με φορείς του τουρισμού βρίσκονται από χθες στο Βερολίνο, όπου βάζουν στο μικροσκόπιο όλα τα δεδομένα, αλλά και τα μηνύματα που καταγράφονται στην μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ιφιλίου. Μάλιστα, οι κρατήσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία καταγράφουν μία ουσιαστική άνοδο, στοιχείο που θέτει τις βάσεις για μία τουριστική σεζόν καλύτερη από το 2022. Μετά από 3 χρόνια, ξανά στο Βερολίνο, έχει μαζευτεί όλος ο τουριστικός κόσμος της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σήμερα από χθες που έχει ανοίξει και περίπου της Ελλάδας είναι τον περισσότερο κόσμο. Οι εκτιμήσεις είναι αυτές. Όχι μονάχα θα διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία, αλλά νομίζω θα έχουμε και μια μεγάλη αύξηση από την γερμανική αγορά. Και επιπλέον, αυτό το οποίο συναντήσαμε είναι ότι και το target group των χωρών όπου εμείς έχουμε εστιάσει ήταν ουσιαστικά αποδέκτες, ήμασταν αποδέκτες θετικών μηνυμάτων. Ευχαριστή έκπληξη για μία ακόμη φορά το τουριστικό ενδιαφέρον της αγοράς των 30 εκατομμυρίων που δεν είναι άλλη από την Πολωνία που τα τελευταία χρόνια φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των αφίξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Θετικές οι εκτιμήσεις και από τη σκανδιναβική αγορά με σημείο αναφορά στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Ωστόσο, με βάση τους φορείς υπάρχουν και αγορές όπως αυτή του Καζακστάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη. Υπάρχουν καινούργιες αγορές που έχουν βγει πέρυσι, όπως είναι το Καζακστάν και τα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά αυτό είναι ακόμα είναι λίγα τα άτομα που θα έχουν βγει. Μάλιστα, ο σεισμός στην Τουρκία φαίνεται ότι προκάλεσε μπαράζα κυρώσεων στη γειτονική χώρα, με την Ελλάδα και την Ισπανία να είναι οι αποδέκτες αυτών των πρώτων κρατήσεων.